Κύριε Λιονί, μου έκανε εντύπωση η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση που κάνατε του κ. Κουτσούμπα χθες. Μεταδώσαμε μάλιστα ένα απόσπασμα. Στην πλατεία Συντάγματος. Καταρχήν είστε το μόνο κόμμα που τολμάει να κάνει συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Μου έκανε εντύπωση η πυκνότητα της συγκέντρωσης. Θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει κάνει ακόμα. Όχι, θα κάνει ναι, αύριο. Θα κάνει αύριο. Θα τη μετρήσουμε. Μου έκανε εντύπωση ο όγκος της συγκέντρωσης. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ούτε θα βγείτε πρώτο κόμμα, ούτε δεύτερο. Είχατε κόσμο πάντως. Δηλαδή για τις δυσκολίες της εποχής που δεν μαζεύεται ο κόσμος στις ανοιχτές συγκεντρώσεις, είχατε κόσμο. Πώς κινητοποιήσατε όλους αυτούς? Κοιτάξτε, είχαμε μια μαχητική συγκέντρωση, μια της μεγαλύτερες σε όλων των τελευταίων ετών. Και αυτό, αν θέλετε, μας δίνει μια αισιοδοξία, γιατί ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά οι εργαζόμενοι, τα πλατιά λαϊκά στρώματα, δεν θα τσιμπήσουν στο ψεύτικο δίλημα το οποίο επιχειρεί να στήσει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Με τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι αρκετά αναπτυξιακός και δεν φέρνει αρκετά γρήγορα την ανάπτυξη. Και με το ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, με το περιβόητο σύνθημα «Ήρθε η ώρα των πολλών», να προσπαθεί να εμφανίσει ότι αυτή η άθλια πολιτική που συνεχίζει να εφαρμόζει, η πολιτική των μνημονίων, η πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζόμενων για να εξυπηρετεί ο πραγματικός αντίπαλος του λαού, το μεγάλο κεφάλαιο, είναι πολιτική για τους πολλούς. Πάντως βλέπω να τσιμπάει ο κόσμος, έτσι όπως το είπατε. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι έχουν πειρά πλέον. Βλέπω εκεί, στο 6, 7, 5. Δεν βλέπω περιμένε, δηλαδή να δούμε. Εκτινάσεστε να παίρνετε 12-13. Αυτό θα περιμένουμε να το δούμε. Ναι, αλλά εγώ λέω ότι το επίδικο για μας και σε αυτές τις εκλογές, και αν θέλετε ορμόμενοι και από την χθεσινή συγκέντρωση, είναι ακριβώς να φτάσουμε όσο ήταν τον περισσότερους εργαζόμενους και να τους εξηγήσουμε. Η ταυτότητα, η στρατηγική που έχει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τυχαία, δεν οφείλεται σε τυχαίους παράγοντες, οφείλεται ότι και οι δύο υπηρετούν τον ίδιο πραγματικό αντίπαλο που λέγεται μεγάλο κεφάλαιο και κερδοφορία του, η οποία ειδικά στις σημερινές συνθήκες απαιτεί φθηνή εργατική δύναμη, ιδιωτικοποίηση σε ένα κράτος κομμένο και ραμμένο για το μεγάλο κεφάλαιο, ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, μεγάλα υπερπλεονάσματα. Αυτή είναι η πολιτική στην οποία συμφωνεί απόλυτα η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πολιτική που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχρονικά, σε φάση κρίσης, σε φάση ανάπτυξη, από σοσιαλδημοκράτες, από νεοφιλελεύθερους. Και αυτή η πείρα του κόσμου αρκεί για να εξηγήσει στον καθένα ότι η περιβόητη τεράστια διαφορά μεταξύ νεοφιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατών είναι μία φενάκι, είναι μία αυταπάτη. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι όσο προχωράει ο κόσμος θα καταλαβαίνει ότι το πρόβλημα είναι η αθλειότητα και η σαπίλα του καπιταλισμού, την οποία την υπηρετεί τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα συσπηρώνονται όλο ένα και περισσότερες δυνάμεις στο μοναδικό δρόμο που μπορεί να λύσει τα προβλήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Και καταρχάς, ούτε εμείς θέλουμε να έχουμε κολεγιά με την αριστερά του ΝΑΤΟ, δεν θέλουμε να έχουμε κολεγιά με αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή παίζουν τον ρόλο του γεωπολιτικού μεντεσέ του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θέλουμε να έχουμε κολεγιά με όλα αυτά τα ευρωκομμουνιστικά κόμματα τα οποία ιστορικά έχουν προδώσει τον αγώνα και τις αξίες τους, έχουν βρεθεί στην άλλη όχθη του ποταμού, έχουν βρεθεί και είναι οι πιστότεροι υπηρέτες του κεφαλαίου. Και σας θυμίζω ότι υπήρχαν και κόμματα που είχαν τον τίτλο του Κομμουνιστικού Κόμματος και είχαν συμβάλει στο βομβαρδισμό της Γιουγκοσλαβίας. Αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Είναι τιμή μας που δεν ανήκουμε σε μια ομάδα με τέτοια κόμματα. Δεν πρέπει να ενταχθείτε σε κάποια ομάδα, δεν πρέπει να ενταχθείτε όμως. Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Και αν θέλετε, αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι ακριβώς να οικοδομήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε και άλλοι λαοί στην Ευρώπη να κινηθούν στο μοναδικό δρόμο που μπορεί πραγματικά να λύσει τα προβλήματά τους, σε ένα δρόμο ο οποίος συγκρούεται με τη γραμμή του καπιταλιστικού στήματος. Και να πω δύο κουβέντες τώρα. Μας είπε ο κ. Παπαδημούλης, η ανεργία στο 18%. Σωστά, μόνο που η ανεργία είναι στο 18%, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, μισό εκατομμύριο άνθρωποι, έχουν φύγει στο εξωτερικό και έχει μειωθεί το εργατικό δυναμικό. Μας είπε ο κύριος Παπαδημούλης ότι... Μην απαντάτε σε όλα ό,τι είπε ο κύριος Παπαδημούλης. Όχι, λέω, για να έχω μια εικόνα. Να πω όμως στο τέλος ότι εμείς ψηφίσαμε παρόν γιατί. Γιατί βεβαίως τα μέτρα έχουν ένα θετικό πρόσημο για κάποιους εργαζόμενους. Αυτό που ξεχνάει να μας πει ο κύριος Παπαδημούλης είναι ότι ο μεγάλος ωφελημένος είναι το μεγάλο κεφάλαιο. Και ας δούμε τις υπεραπροσβέσεις και κυρίως ξεχνάει να μας πει ότι τα λεγόμενα θετικά μέτρα δεν τα δίνει ο κύριος Παπαδημούλης ούτε το μεγάλο κεφάλαιο από την τσέπη του. Τα πληρώνουμε εμείς. Πάντως, για να πάρει ένα δισεκατομμύριο ευρώ, συγγνώμη, εργαζόμενος, δίνει 9. Δίνει 9 δις δεν για να πάρει το 1. Δεν υπάρχει νομοσχέδιο που να μην το χαρακτηρίζεται ότι εκπροσωπεί το μεγάλο κεφάλαιο. Αφού έτσι πώς είναι, γίνεται αυτό. Τι να κάνουμε, όλα τα νομοσχέδια, να τα συζητήσουμε ένα-ένα. Εγώ είμαι ανοιχτός. Δεν λέω αν έχετε δίκιο ή άδικο, αλλά ακούγεται υπερβολικός ο τρόπος που αντιδρά ο κομμουνιστικό μας κοινωνία, δυστυχώς. Μα δεν υπάρχει τίποτα θετικό σε αυτή τη χώρα. Και είπαμε τώρα, είπαμε το εξής, ότι τα μέτρα αυτά στο βαθμό που ανακουφίζουν τους εργαζόμενους εμείς, θα πούμε ότι τους ανακουφίζουν, ναι, αλλά δεν μπορούμε να μην αποκαλύψουμε. Λεπτό. Λέτε ανακουφίζουν, αλλά δεν ψηφίζετε. Να μην αποκαλύψουμε, δεν τα καταψηφίσαμε, είπατε δεν τα μπλοκάραμε. Να μην αποκαλύψουμε δύο πράγματα που έχουν σημασία να ακουστούν. Ένα,
ότι τα πληρώνετε εσείς και εγώ και δίνουμε 10 να πάρουμε πίσω ένα και αυτό έχει το θράσος ο κύριος Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, να το αποκαλεί ως θετικό μέτρο. Πώς είναι θετικό? Άμα σου παίρνουν 10 τη μία τσέπη και σου δίνουν ένα, είναι θετικό. Και δεύτερον, και δεύτερη πλευρά, ότι η μεγάλη μάζα αυτών των μέτρων ωφελεί το μεγάλο κεφάλαιο. Και κοιτάξτε τι παραποσβέσεις, πώς ακριβώς θα δουλέψουν. Οι παραποσβέσεις, κοιτάξτε το φόρο προς ένα αξία, ακόμα και στην εστίαση, ποιον ακριβώς θα ωφελήσει και πάει λέγοντας. Εμείς όμως λέμε, να κλείσω σε 30 δευτερόλεπτα, ότι ακριβώς τα μέτρα έχουν αυτό το χαρακτήρα και ωφελούν το μεγάλο κεφάλαιο, γιατί αυτό έχει ανάγκη ο καπιταλισμός. Και γι' αυτό το λόγο. Ο κύριος Παπαδόπουλος, έχετε δίκιο. Εμείς θέλουμε να τον αλλάξουμε. Εμείς θέλουμε να τον αλλάξουμε. Κόντρα στο ρεύμα. Για να είναι δίκαιο στο διάλογο. Και δεν θα κουραστούμε όποιον τον υπηρετεί, με όποιο προσωπείο και να έχει. Όμως δεν γίνεται να αλλάξει μη κοινοβουλευτικά, ξέρετε πλέον. Όποιος τον υπηρετεί, με όποιο προσωπείο και να έχει. Δεν θα κουραστούμε. Λέω ότι όποιος τον υπηρετεί, με όποιο προσωπείο και να είναι, δεν θα κουραστούμε να τον χτυπάνε. Ωραία. Εμείς καλούμε όποιον αισθάνεται αριστερό ακόμα να σκεφτεί ότι η αριστερά είναι τη σύγκρουση με το σύστημα. Με τον πραγματικό αντίπαλο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ΝΑΤΟ και να στηρίξει εκείνες τις δυνάμεις που κινούνται σε αυτόν τον δρόμο.